παιδιά, καλωσορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο και θα παίξουμε το Downtown Drop, το οποίο είναι ένα καινούριο mode, το οποίο όπως λέει Epic Games είναι player made. Τέλος πάντων, θα πάμε να παίξουμε και να διασκεδάσουμε. Επίσης έχουν βγει και τα Downtown Drop Challenges και από ό,τι βλέπετε έχω κάνει τα ό,τι μπορούσα, βασικά ό,τι μπορούσα από τα challenges. Και άμα τα πάρετε όλα, δεν έχει κάτι, τέλος πάντων, γιατί όπως ξέρετε όλα τα challenges κάτι έχουν. Παιδιά, από ό,τι μπορείτε να δείτε, είμαστε στο αρχικό μενού που θα βρίσκεστε όλοι πριν ξεκινήσει το κανονικό Downtown Drop, συγγνώμη. Και από ό,τι μπορείτε να δείτε, περιμένει σε κάποια δευτερόλεπτα για να μπει το παιχνίδι, το Downtown Drop. Τα χρώματα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά αυτό το game mode. Ουσιαστικά πρέπει να πάτε έτσι, να πάρετε αυτές τις πατάτες. Και από ό,τι βλέπετε, ξεκινάτε και παίζετε το game mode The Downtown, που δεν ξέρω γιατί ονομάσαν Downtown σαν αυτό το περιοδικό, αλλά ναι, αρκετά περίεργο. Έλα. Και από ό,τι βλέπετε υπάρχει full troll σε αυτό εδώ το game mode. Είναι το game mode της χρονιάς του troll. Έλα. Δεν μπορώ, αυτό είναι το κακό. Έλα. Αλληλούια. Δεν μπορούσα μια ώρα να το περάσω αυτό το κολόπραμα. Και ακούγεται και μια μουσικούλα καθώς παίζεται αυτό το game mode. Και εδώ έχουν περάσει ήδη κάποιοι. Και είναι πολύ σπαστικό ότι άλλος έχει 61 και εσύ έχεις 6, π.χ. τώρα δικό μου game. Είναι πολύ σπαστικό. Και μετά σε φάση πώς θα πήρε όλα αυτά. Αλλά εσένα ποτέ δεν σου βγαίνουν έτσι. Βγαίνει 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι. Αυτά τα δευτερόλεπτα είναι αυτός. Πιου! Όλα. Κοιτάξτε το καλό το μουντάκι. Κοιτάξτε εδώ πως το καλουλιστή με. Αλλά εδώ πάντα στρόφες υπάρχει ένα θέμα, οπότε δεν είμαι και τόσο καλούλη. Αυτό το και μουντάκι. Τραλαλα. Και από ό,τι βλέπετε, όταν περνάτε πάνω από τα χρώματά σας, δεν σας το μετράει. Σου λέει αφού το έχεις δημιουργήσει εσύ. Έχεις κι άλλο. Όχι, δεν θα σου αφήσουμε φίλια. Και από ό,τι μπορείτε να δείτε, κυνηγάμε αυτόν τον λάμα μόνο και μόνο για να του παίρνουμε τα τόσα πολλά που βγάζει. Όχι τα λεφτά, μην τρελαθείτε. Τα πράσινα. Και τώρα ακολουθάμε μία άλλη συμπαίκτρια. Μα κι άλλος, νάτος. Ω, ευχαριστώ μου φίλε. GTA μου φίλε. Έλα, δεν προχωράω πολύ και δεν μ' αρέσει. Έλα, να είμαστε, ωραία. Να είμαστε. Παίζει μουσικούλα και αυτό λέω τουρούν τουρούν τουρούν. Α, την ακούτε κι εσείς, καλό θα ήταν. Να, κοιτάξτε, έχει 205 άλλος. Αυτός που προσπαθούμε υποτιθέμενα να φτάσουμε. Αλλά Epic Games, όχι, ποτέ δεν σε κάνουμε πρώτο. Όχι, δεν πήραμε την μπάλα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε και κάπως.
κοιτάξτε πως τρέχουν τα ποδαράκια μας. Ουι, ουι. Όχι, δεν σε ακολουθήσουμε μου φίλε, δεν είμαστε λύθοι. Μπαπ, μπαπ. Τουν τουρουν τουν τουρουν τουν. Τουρουν τουν τουρουν τουν τουρουν τουν. Και έχουμε από ό,τι βλέπετε, είχαμε περίπου 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας. Τα οποία είδατε πόσο γρήγορα φύγανε, εγώ δεν το κατάλαβα, χωρίς πλάκα. Ουίι, και μαζεύεται coins αυτό το χρόνο. Να ήταν τώρα το overtime challenge. Να, που έχουμε και το downtown τέτοιο. Να, ακούστηκε ένα ρολογάκι. Αυτό ήταν στα 30 δευτερόλεπτα, θα ξαναχτυπήσει ένα. Στα 15 δευτερόλεπτα και μετά το επόμενο θα είναι στα 5 λεπτά ή νομίζω και καθόλου. Να, είδατε, 15 δευτερόλεπτα, συγγνώμη. 15 λεπτά, ηλίθιος. Τι λίθιο που είμαι. Ουί, μο φίλε. Και από ό,τι βλέπετε κάποιος νικάει, αλλά δεν ήμασταν εμείς δυστυχώς. Τέλος πάντων, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο.